μια θλιβερή στιγμή για το ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο αντίο στον Παναγιώτη Ποικιλίδη. Πώς αισθάνεται, κυρία Γκοντσάρα? Μετά ούτε νοιάζεται να τραγίδια. Είναι μια πάρα πολύ ξαφνική τραγωδία. Особенно страшно, когда уходят молодые люди. Και είναι ακόμα πιο λυπητερό όταν φεύγουν νεαροί άνθρωποι. Мы это еще не можем осмыслить. Δεν μπορούμε καν να το συλλάβουμε ακόμα. Но мы благодарим Господа, что Он был с нами. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που ο Παναγιώτης ήταν δίπλα μας. Я верю, что Господь упокоит его душу. Πιστεύω ότι ο Θεός θα αναπαύσει την ψυχή του. И мы выражаем соболезнования и поддержку и нашу любовь его семье и близким. Και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας και δηλώνουμε την αγάπη μας και τη στήριξή μας προς την οικογένειά του και προς τους ανθρώπους γύρω του. И мы постараемся быть рядом в это трудное время. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάντα δίπλα τους, όπου και αν μας χρειαστούν. Σκέφτεται η ΠΑΕ με κάποιο τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του Παναγιώτη, ή είναι νωρίς ακόμη να κάνουμε τέτοιες σκέψεις? Мы подумаем, мы не собирались и не обсуждали, это случилось неожиданно. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα, είναι πολύ ξαφνικό, προφανώς και θα το κάνουμε. Αν και λίγος ο χρόνος που ήταν με τον κύριο Ποικιλίδη, δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Τι θυμάται, τι της έχει μείνει της κυρίας Γκοντσάρεβα ως ανάμνηση? Μια είσαι ουβίρνος στον ίδιο πολύ αγρόμνοια σέρτσα. Έχω την πεποίθηση ότι έχει μια πολύ μεγάλη καρδιά. Помимо огромного размера. Εκτός από το μεγάλο του μέγεθος. И он придавал уверенности. Και έδινε μια σιγουριά σε όλα. Κύριε Αλεξίου, τι σας έχει μείνει ως ανάμνηση από τον άδικο χαμένο Παναγιώτη? Σας βλέπω συγκινημένο. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας αθλητής, ο οποίος έχει πάει σε πάρα πολλές Ολυμπιάδες, πήρε πάρα πολλά μετάλλια που ήταν δύσκολα για τα χρόνια με την πάλη και νομίζω ήταν ένα υπόδειγμα αθλητή. Ένας κύριος, ένας τζέντλεμαν. Κύριε Ανδρέου, δύσκολη στιγμή και για τον ΠΑΟΚ αλλά για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν περιγράφεται ο πόνος. Χάσαμε ένα μέλος της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ευχόμαστε όλοι καλό ταξίδι στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Θα θυμόμαστε για πάντα για όλα αυτά που έχει προσφέρει και συλληπιτήρια σε όλη την οικογένειά του και στους γονείς και σε όλους τους συγγενείς του. Πάρα πολύ μεγάλη όταν έχεις μεγαλώσει με έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι τρία πράγματα έχει αγαπήσει πάρα πολύ στη ζωή του, την οικογένεια, την πάλη, τον αθλητισμό δηλαδή και τον ΠΑΟΚ, και όταν βλέπεις ότι μέσα σε τρεις μέρες ένα θεριό ανήμερο χάνει μια μάχη άνηση που από αυτήν δεν μπορείς εύκολα να κερδίσεις εάν το λάδι έχει τελειώσει, εντάξει, απώλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκείνο που ειλικρινά είναι για όλους μας είναι πολύ τραγικό, αλλά το πιο τραγικό θεωρώ και η εικόνα της μάνας του, που είναι ό,τι πιο άγριο να θάβεις το παιδί σου. Τι να σας πω, ξεκινώντας με τον Γιώργο τον Ποικιλίδη, ο Παναγιώτης για μας ήταν το μικρό μας το παιδί. Σε ηλικία 19 ετών πρώτη φορά στο Λος Άντζελες κέρδισε τον πρώτο Ολυμπιονίκη, τον Πλάτνικ, ο οποίος και αυτός με καρκίνο το παιδί, δυστυχώς δεν ζει και αυτός. Ήταν ένα παλικάρι ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν... Πραγματικά ήταν όλο ψυχή ο Παναγιώτης, ένα παγκόσμιο στους μικρούς βγήκε πρώτος, στους παιδες. Δεν έπρεπε να είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Το μόνο που θέλω να πω, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό κουράγιο στον αδερφό του. Δεν έχω τι να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, παιδιά. Κύριε Ποζίδη, λυγίζουν τα βουνά? Και όμως λυγίζουν τα βουνά. Και όμως λυγίζουν τα βουνά, όπως ξέρετε. Ο Παναγιώτης αυτό που δεν περίμενε ποτέ, δεν περίμενε ποτέ, αυτό που δεν περίμενα το συμβεί και ούτε εγώ το περίμενα. Ο Γιώργος είχε και αυτός ένα προβληματάκι, το οποίο το ξεπέρασε. Ο Παναγιώτης πράγματι ήταν βουνό. Εάν πραγματικά βλέπατε την κατηγορία, ο Παναγιώτης ήταν ο πιο μικρός όμως, αλλά ήταν πραγματικά ήταν όλο ψυχή. Ήταν όλο ψυχή και εκεί που δεν περίμενε κανένας κερδίζει τους καλύτερους αντιπάλους. Ήταν πραγματικά λιοντάρι, ήταν ένας ψυχωμένος έλουρος, κέρδιζε τους καλύτερους αντιπάλους. Τον είχα από τα παιδικά του χρόνια. Σας είπα με τον Γιώργο τον Ποικιλίδη, ξεκινήσαμε από το 75 μαζί και τον είχαμε τον Παναγιώτη μέχρι τα τελευταία, μέχρι το 96 ήμασταν μαζί, μέχρι που σταμάτησα την προπονητική. Η μάχη που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων είναι με τον Καρέλιν. Όχι μόνο με τον Καρέλιν, ο Παναγιώτης με τον Καφάρη, με τον Καρέλιν, με τον Ροστορόσκι, με τον, όλους τους μεγάλους αθλητές. Ο Παναγιώτης έχει παίξει με τους μεγαλύτερους. Ήταν
όπως σας είπα, δεν είναι μόνο με τους μεγάλους αθλητές. Έχει παίξει με μεγάλους αθλητές και στην κατηγορία των 100 κιλών και στην κατηγορία των βαρέων βαρών. Ήταν το αγαπημένο μας παιδί, δηλαδή ο Παναγιώτης χτίστηκε πάνω στα χέρια τα δικά μου και του Γιώργου. Εμείς, παρόλο που ήμασταν πιο μικρές κατηγορίες, εγώ 90, ο Γιώργος ήταν 100, το δουλέψαμε τον Παναγιώτη, πιο μικρό, αλλά ο Παναγιώτης χτίστηκε πάνω σε εμάς. Και πράγματι στους αγώνες τα έβγαζε πέρα με τα θηρία, ήταν παλίκαρος. Τι θυμάμαι, ότι από μικρός ήρθε στην ομάδα την τότε, την πολύ καλή, με τον αδερφό του, τον Γιώργο, τον Μποζίδη, τον Χολίδη, όλους αυτούς. Ήταν μικρός, τον πήραμε μαζί, ήταν άξιος. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά, όχι επειδή έφυγε από τη ζωή έτσι γρήγορα, αλλά ήταν πράγματι από τα καλύτερα παιδιά. Νομίζω ότι όλο το δικό μας το αγώνισμα, αλλά και όλη η Ελλάδα, πρέπει να στεναχωριέται αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο να είσαι αθλητής, να είσαι και άνθρωπος. Πιστεύω ότι ο Θεός εκεί που θα πάει να τον αναπαύσει, γιατί ήταν άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ κακό σε κανένα. Παιδιά, ήταν τα δύσκολα χρόνια όταν η Ελλάδα έμπαινε στο δρόμο των μεταλλίων. Αληθινά, καθαρά. Και αυτό το παιδί το πήρα για άλλο αγώνισμα, ετοιμαζόταν, και του είπα: όχι, θα γίνεις παλαιστής. Μαζί με τον αδερφό του, τον Γιώργο, ήμασταν όλοι για έναν και όλοι και ένας για όλους. Ήμασταν μια οικογένεια. Έφτιαξε το παιδί, μπήκε, πήγε Ολυμπιακούς Αγώνες, ξαναπήγε. Περιμέναμε πάλι πάρα πολλά από αυτό το παιδί. Έχουμε σκοτωθεί όλοι